Η επανάληψη, η ανωτερότητα της ΑΕΚ απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο την οδήγησε στη νίκη με 4-2. Θα δούμε πώς η ΑΕΚ έφτασε σε αυτό το τελικό 4-2 και ακολούθως θα επανέλθουμε στον αγώνα της Νεάπολης για να δούμε πώς ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί νωρίτερα με τον Κωνσταντίνο 1-0. Μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα ο Ντένις Νικολαίδης και θα μπλοκάρει ο Κατεργιαννάκης, εμφάνισε. Εκεί ο Χαριστέας γλιστράει και τώρα με η ευκαιρία για τον Άρη μπροστά από τον Χαριστέα. Το σούτ του Θεοδωρίδη χωρίς αποτέλεσμα και είναι το γκολ. Το γκολ που σημειώνεται από τον Τσίμπα. Ζαγοράκης μπροστά, ο Πέτκοφ και γκολ. 1-1 το σκορ με τον Κωνσταντινίδη. 1-1 λοιπόν ισοφαρίζει εδώ ο Κωνσταντινίδης στην έξοχη εκτέλεση του κόρνερ. Ο αρχηγός του Άρη. 1-1 αεκάρης πλασαριστά για τον Θεοδωρίδη, το δυνατό σούτ και κόρνερ από τον Ατματσίδη. Και πάλι μπροστινή παλιά για τον Τσίμπα. Τσίμπα εδώ. Τσίμπα μαζί με τον Γκιαμάρα μέσα στην περιοχή. Χαριστέας παίζεται, λέει ο διαιτητής. Και μπροστά τώρα με τον Χαριστέα. Χαριστέας δυνατά, η απόκρουση εκπληκτική. Εκπληκτική απόκρουση του Ατματσίδη σε κόρνερ. Τσάρτας μέσα στην περιοχή, Νικολαίδης και γκολ! Ένα εκπληκτικό γυριστό κεφαλιά γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Ένα σπάνιο γκολ. Αλλά τόσο έντεχνη αυτή η μεταβίβαση από τον Βασίλη Τσάρτα. Δείτε κι εσείς το γύρισμα εδώ, κεφαλιά από τον Ντέμι Νικολαίδη στην αντίθετη πλευρά από εκείνη που πήγαινε ο Φάνης Κατεργιαννάκης. Από άλλη οπτική γωνία και κάμερα το φάουλ από τον Τσάρτα. Γύρισμα της μπάλας δεξιά από τον Ντέμι Νικολαίδη. Combattu jusqu'à la dernière minute du match et n'ont jamais baissé les bras. Δίνω συγχαρητήρια στους παίκτες μου οι οποίοι πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό της συνάντησης. Δεν άφησαν το παιχνίδι ώστε να πούμε ότι είχαν κατεβασμένα τα χέρια. Parecia que o jogo podia ficar aí resolvido. Και είναι αλήθεια όταν καταφέραμε να προηγηθούμε 3-1 και φάνηκε ότι εκεί μπορούσε να είχε τελειώσει το παιχνίδι. Κωνσταντινίδης πάντα με την μπάλα μαζί με τον Θεοδωρίδη. Κωνσταντινίδης εδώ μες στη μεγάλη περιοχή και πέναλτι. Ο Μωρίς εδώ με το πόδι. Τσάρτας έχει προφηθεί ο Ζήκος. Τσάρτας και γκολ. Τσάρτας και 3-1 για την ΑΕΚ, οι πανηγυρισμοί. Παράλληλη σέντρα αυτή τη φορά, απομάκρυνε ο Κωστένογλου μέσα στην περιοχή και είναι πέναλτι. Εδώ ξαναβλέπουμε την φάση. Είναι ο Θεοδωρίδης, η ανατροπή από τον Λάκη και το πέναλτι αυτή τη φορά υπέρ του Άρη. Τσίμπα και γκολ. Τσίμπα και γκολ, ΑΕΚ Άρης 3-2. Γεωργέας τώρα και το φάουλ του Θεοδωρίδη και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Άρη. Σωστά από τον διαιτητή της αναμέτρησης, από το σύνδεσμο Πειραιά, και κόκκινη κάρτα. Νικολαίδης απέναντι σε δύο Αριανούς με τον Τσάρτα. Τσάρτας δυνατό το σούτ, χτυπάει στο πρόσωπο και Ντέμις Νικολαίδης στο 4-2. Ήρθαμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και την πρωτοφόρο του πρωταθλήματος. Ωστόσο δεν τα καταφέραμε, δεχτήκαμε 3 γκολ από στημένες φάσεις. Η σημερινή μας νίκη αντικατοπτρίζει την αξία και την υπευθυνότητα που διέπει τη φετινή ΑΕΚ. Δύο παράλληλοι φέτος για τα τμήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ της ΑΕΚ. Η δεξιά κεφαλή γνωρίζει απόλυτα τύποι αριστερή στον δικέφαλο και νοερά ενωσίτες ποδοσφαιριστές και μπάσκετμπολίστες συμπαρίστανται οι μεν στις προσπάθειες των δε. Το ένα κεφάλι προελάβει στο ποδόσφαιρο. Το άλλο κεφάλι οδηγεί την κούρσα στο μπάσκετ. Ο δικέφαλος λοιπόν δικαιολογεί απόλυτα το όνομά του και προχωράει ακάθεκτος σε διπλό μέτωπο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και οι οπαδοί της ΑΕΚ πετούν στα ουράνια, παρέα με τα δύο τμήματα που αγαπούν περισσότερο. Και αν νομίζει κανείς ότι το μπάσκετ φθονεί το ποδόσφαιρο ή το αντίθετο, είναι πολύ γελασμένος. Οι παίκτες της ομάδας μπάσκετ δίνουν το καλό παράδειγμα και αποδεικνύουν ότι η ΑΕΚ είναι ένωση όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη. Πολύ σημαντικό και για το μπάσκετ αλλά και για το ποδόσφαιρο να και οι δύο ομάδες να είναι στην κορυφή. Αυτό δεν είναι τυχαίο, εντάξει, θέλει μεγάλη προσπάθεια, όλοι το ξέρουμε. Εύχομαι και συνέχεια στο ποδόσφαιρο να είναι μέχρι το τέλος, όπως και σου είπα και πριν, μακάρι μου και στο τέλος να είναι πρώτη. Ο Δήμος Δικούδης δίνει τη δική του διάσταση στην εντυπωσιακή πορεία της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
Άλλωστε δείχνει να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις, καθώς όταν μπορεί, σπεύδει στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παρακολουθήσει τον Ντέμι Νικολαίδη και την παρέα του. Συμπάσχουμε και μας αρέσει που η ομάδα ποδοσφαίρου πάει καλά και είναι σίγουρα καλό γιατί μετά από αρκετά χρόνια η ΑΕΚ κάνει καλή πορεία μέχρι στιγμής και έχει αλλάξει κάπως τα δεδομένα στο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω είναι καλό να είναι πάντα Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Κάπου χρειάζεται και η ΑΕΚ να δείξει ότι είναι ομάδα που είναι καλή να φτάσει στον τίτλο για να υπάρχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον και να κάνει αυτό το ότι είναι η ΑΕΚ πλέον πρώτη το πρωτάθλημα κάπως διαφορετικό. Έχεις πάει ποτέ να παρακολουθήσεις την ποδοσφαιρική ομάδα? Ναι, έχω πάει μερικές φορές, αλλά κάπως σπάνια, ξέρεις, γιατί δεν προλαβαίνω, δεν έχω ιδιαίτερο χρόνο και εντάξει, λίγες φορές. Λάτρης του ποδοσφαίρου δηλώνει και ο Dragan Sakota, ο οποίος πάντως αποφεύγει να πάει στον Νίκος Γκούμας, έχοντας τους δικούς του λόγους. Εγώ αγαπάω το ποδόσφαιρο και ήθελα και ο ίδιος να πάω, αλλά τυχαίνει κάθε φορά να έχουμε κάτι. Όπως έγινε τόσο κρύο καιρό να έχουμε και τις προβλήματα με τις μέσεις, καλύτερα που κάτσαμε.